Συνελήφθη το μεσημέρι τη 6η Νοεμβρίου σε περιοχή τη Θεσσαλονίκη από αστυνομικού του τμήματο Δίωξη Ναρκωτικών τη Υποδιεύθυνσης Ασφάλεια Ερών. Μία αλλοδαπή γυναίκα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώ και για παράνομη οπλοκατοχή. Ειδικότερα μετά από συντονισμένε ενέργειε των αστυνομικών, εντοπίστηκε η προαναφερόμενη γυναίκα και σε έρευνα που έγινε στην οικία τη με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανείχνευση ναρκωτικών ουσιών Ρόξη, τη Διεύθυνση Αστυνομία Ερών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. 7 συσκευασίε με ηρωίνη, συνολικού βάρου 2 κιλών και 358 γραμμαρίων. 2 συσκευασίε με κοκαίνη, συνολικού βάρου 7,11 γραμμαρίων. 3 πλαστικά κουτιά με πάστα κάναβη σε υγρή μορφή, συνολικού βάρου 48,99 γραμμαρίων. 7 συσκευασίε με κατεργασμένη κάναβη, συνολικού βάρου 27,17 γραμμαρίων μία συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη βάρους 117,29 γραμμαρίων, 306 ναρκωτικά δισκία για τα οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, ένα πιστόλι γεμιστήρας 5 φυσίγγια των 9 χιλιοστών, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, ένας καταμετρητής χρημάτων και το χρηματικό ποσό των 2.250 ευρώ. Στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον συνελήφθηκε ένας αλλοδαπός άνδρας που όπως προέκυψε λίγο νωρίτερα είχε προμηθευτεί από την συλληφθήσα μία συσκευασία με ηρωίνη βάρους 2,5 γραμμαρίων η οποία βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε. Οι συλληφθέντε με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον Ισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.